Τελευταία ενότητα λοιπόν της εκπομπής Παρεμβάσεις και πριν από κάποιες μέρες είχαμε μιλήσει για τον τοίχο της καλοσύνης και την διαδικασία που έχει μπει εδώ και καιρό, πέρα από την υποστήριξη την ηλική, να υποστηρίξει και ψυχολογικά, να μας τονώσει το ηθικό αυτή η ομάδα εθελοντών, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και κάποια χρόνια στην περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα, μία ακόμη τηλεδιάσκεψη, τηλεμαραθώνιος, τηλεεργασία, απ' όλα, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του τοίχου και ο ομιλητής, κεντρικός ομιλητής σε αυτήν την δράση θα είναι ο γνωστός σε όλους μας δραμηνούς, ο Δημήτρης Φλαμούρης, ο οποίος είναι coach θετικής ψυχολογίας, αλλά ο οποίος ήρθε εδώ μετά από διαδρομή στα μαθηματικά και λοιπά και τα λοιπά. Κύριε Φλαμούρη, καλησπέρα. Μαθηματικά με θετική ψυχολογία, για μας τους απλούς. Καμία σχέση, ε. και για μένα έτσι ήταν. Το μόνο είναι το θετικό, είναι η λέξη σε θετική ψυχολογία που ο θετικός υπάρχει στα μαθηματικά, είναι μόνο η σύνδεση και που μπορούσα να δω. Είδατε. Ναι, τελικά πάντα υπάρχει μια σχέση. Λοιπόν, έχετε λοιπόν προσκληθεί από την ομάδα των εθελοντών εδώ της Δράμας να συντονίσετε έτσι μια ομάδα συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν, και όχι μόνο, οι οποίοι έχουν αγωνίες και αυτή την χρονική περίοδο και επί γης ειρήνη ξέρουμε να ψάλλουμε τούτες τις μέρες και το θέμα το οποίο θα πραγματευτείτε είναι ειρήνη με τον εαυτό μας. Είναι από εκεί ξεκινάμε για να επικρατήσει το επί γης, κύριε Φλαμούρη. Αν δεν κάνουμε τον εαυτό μας, όπως λέτε, το επιχείρημα είναι λίγο δύσκολο και καλά με τους άλλους δυσκολίες. Αν και τα πράγματα πηγαίνουν όλο και καλύτερα στο δομέα της ειρήνης. Είναι λοιπόν άλλη μια τοιχοθεραπεία, όπως την ονομάζουμε. Έγινε πρώτη την προηγούμενη Κυριακή θα πει με Μαυρίδου, την ψυχολόγο, και τώρα παίρνω εγώ τη σκάλη. Και θα μιλήσουμε όπως πέρα για το πώς να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο πάντα, αλλά πόσο μάλλον όταν ζούμε σε δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες. Και ιδίως όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, συνήθως όλοι τείνουμε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί και λίγο πιο αυτομαστιγωτικοί με τον εαυτό μας. Ξέρετε, καμιά φορά όμως και όταν νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι ωραία, ίσως επειδή τα έχουμε δημιουργήσει ως δεύτερο έτσι, επίπεδο πάρα πολύ ωραία, η απογοήτευση μας δημιουργεί και κάποιες άλλες καταστάσεις. Γιατί οι γιορτές συμβολίζουν κάτι, μία μάζοξη οικογενειακή άλλου επίπεδου κλπ. Και ίσως όμως υπάρχει και η απότομη πτώση. Επειδή οι προσδοκίες είναι μεγάλες ή το όνειρο φαντάζει πάρα πολύ ωραίο και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχετε πολύ δίκιο. Τώρα μου θυμίζετε μια έρευνα η οποία έγινε την πρωτοχρονιά του 2000. Πήγαν λοιπόν οι ψυχολόγοι στα σπίτια των ανθρώπων και τους είπαν: τι σχεδιάζετε να κάνετε για τις γιορτές? Κάποιοι είπαν: θα κάνουμε μεγάλο πάρτι. Έχω καλέσει πολύ κόσμο. Μαγειρεύω τρεις μέρες. Έχω ταιριάξει το χρώμα της κουρτίνας με τις χαρτοπετσέτες. Θα είναι το τέλειο μενού. Σούπερ. Κάποια λείπανε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, θα δούμε κάποιοι φίλοι, είπα κάποια πίτσα, θα παραγγείλουμε, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Ήταν λοιπόν δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Μετά τις γιορτές πήγαν οι ψυχολόγοι πάλι και ρωτήσανε, πώς θα περάσατε στις διακοπές στα Χριστούγεννά σας, την πρωτοχρονιά, έτσι του 2000, μεγάλη πρωτοχρονιά. Όσοι λοιπόν είχαν κάνει τα πιο πολλά σχέδια, είχαν περάσει και χειρότερα. Όπως είπατε λοιπόν, οι προσδοκίες. Όσοι είχαν πιο μεγάλες προσδοκίες από την πρωτοχρονιά του 2000, πέρασαν και χειρότερα. Οι πιο χαλαροί τύποι είπαν: θα δούμε, ρε παιδί, πώς θα είναι, θα το κάνουμε. Πέρασαν καλύτερα. Έτσι λοιπόν και εμείς. Δεν ήταν τσιτωμένο. Ναι. Οπότε λοιπόν και εμείς, αν περιμένουμε να περάσουμε φέτος όπως περάσαμε άλλες χρονιές, όπως είπατε, η προσγείωση θα είναι δυσκολότερη και μάλλον θα απογοητευτούμε πολύ παραπάνω. Αξίζει τον κόπο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα είναι διαφορετικές οι φετινές γιορτές. Δεν θα είναι τόσο χαρούμενες και δεν πειράζει. Ζούμε καταστάσεις δύσκολες. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Αν είμαστε στεναχωρημένοι, είναι πολύ οκ. Ο τρόπος που μου αρέσει εμένα να σκέφτομαι αυτές τις γιορτές είναι ότι μπορεί να μας λείψουν οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά ίσως να είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε τυχεροί που έχουμε ανθρώπους που θα μας λείψουν. Αυτό και αν είναι. Αυτό και αν είναι. Και οι άνθρωποι αυτοί ίσως καταλάβουν τη μεγάλη τους αξία από αυτό που θα δώσουν, που θα νιώσουμε εμείς, έτσι. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε αξία δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Τι μας φοβίζει αυτή τη χρονική περίοδο, κύριε Φλαμούρη, και δεν κάνουμε αυτήν την περιβόητη ειρήνη, εντάξει, όλο το υπόλοιπο χρόνο, αλλά αυτή τη χρονική περίοδο, τι μας κάνει να φοβόμαστε και να είμαστε μονίμως είτε σε μια επιθετική είτε αμυντική στάση διεκπεραίωσης των καταστάσεων?
Όπως, είπατε, γενικώς δεν κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας, γιατί δεν έχουμε μάθει πώς θα το κάνουμε αυτό από μικρά παιδάκια. Και τώρα, όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι έξτρα δύσκολες, σημαίνει πως έχουμε ακόμα λιγότερες ψυχικές δυνάμεις ώστε να κάνουμε την πολυπόθητη ειρήνη που ούτως άλλως δεν ξέρουμε πώς να την κάνουμε. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να κατηγορούν τον εαυτό τους πιο εύκολα, όταν, όπως είστε πολύ σε αυτή την κατηγορία, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, λένε ότι εγώ φταίω. Οπότε λοιπόν τα Χριστούγεννα που δεν πάνε καλά, όπως το περιμένουμε το καλά τέλος πάντων, που ο κορονοϊός είναι δύσκολα, που οι επιχείρησεις μπορεί να υποφέρουν, είναι πιο εύκολα οι άνθρωποι να κατηγορήσουν τον εαυτό τους και να πούνε πω ότι αυτοί φταίνε, γιατί έχουμε την τάση, έχουμε την ίγα και μοιαζόμαστε. Μάλιστα. Εγώ δεν θα σας απασχολήσω πολύ περισσότερο, γιατί έχετε και πίεση χρόνου εσείς, το ξέρουμε, αλλά και γιατί πρέπει να έχετε κάτι να πείτε με όλους εμάς που θα τολμήσουμε να συνδεθούμε την Κυριακή σε αυτήν την καινούργια τοιχοθεραπεία, για να είναι και τα πράγματα διαφορετικά. Άλλο είναι να τα έχουμε ακούσει μια φορά και άλλο να αναμένουμε τι θα ακούσουμε, νομίζω, κύριε Φλαμούρη, έτσι δεν είναι? Να, μια ωραία προσδοκία να έχουμε. Τι θα ακούσουμε? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απογοητεύσω, αρκετά να μην περιμένουμε πολλά, αλλά πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Έτσι θα, αν και κάτι πράγμα με χαρακτηρίζει εμένα, μου λένε πως είμαι απενοχοποιητικός, δηλαδή θέλω τους ανθρώπους να, λίγο να το βάλουν λίγο πιο normal, και η τελευταία Κυριακή του χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία έτσι να έρθουμε, να κάνουμε λίγο ειρήνη με εμάς και να περάσουμε τις γιορτές λίγο καλύτερα από ό,τι θα τις περνούσαμε αν δεν παρακολουθούσαμε αυτήν την ομιλία. Και παναθεμάτω να μην πυροβολούμε τον κακό πιανίστα, γιατί όλοι δεν είχαμε τη τύχη να έχουμε πιάνο στο σπίτι μας, αλλά όταν βρέθηκε μπροστά μας το παίξαμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Φλαμούρη? Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα πυροβολούμε τον εαυτό μας και θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, την Κυριακή 27 του μηνός να μάθουμε κάτι παραπάνω ή να μοιραστούμε και κάτι παραπάνω, πιστεύω, βεβαίως, κύριε Φλαμούρη. Υπάρχει και ερωτήσεις μετά, ναι, και συζήτηση, οπότε θα χαρώ να απαντήσω ό,τι ερωτήσει για ο κόσμος. Όρεξη να έχουμε, χρόνος υπάρχει. Όχι όπως τώρα που είναι πάρα πολύ πιεσμένος, και ευθύνη γι' αυτό έχετε εσείς, κύριε Φλαμούρη. Σας αποδεσμεύουμε να πάτε με το καλό σε αυτό που έχετε να κάνετε. Πάρα πολύ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εμείς τηλεφωνικά έχουμε εδώ μία θελόντρια του τείχου της καλοσύνης για να... δεν την έχουμε ακόμη, τώρα θα την έχουμε σε ένα λεπτό, για να μας επαναλάβει τι ακριβώς έγινε και τι έχουν κατά νου να κάνουν, πέρα από αυτές τις πράξεις που έχουμε πει, που μας προκαλούν να συμμετέχουμε εμείς, ώστε να λειτουργούν αυτοί σαν κουμπαράδες και να υποστηρίζουν πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι τυχαίνει να βρίσκονται σε άσχημη κύρια οικονομική κατάσταση. Η τοιχοθεραπεία είναι μια προσπάθεια της ομάδας, ώστε να υποστηριχθούμε οι πιο περισσότεροι μάλλον, από τις... άλλες επιπτώσεις, αυτές που δημιουργούνται εξαιτίας των προβλημάτων μας, εξαιτίας του εγκλισμού μας, εξαιτίας του φόβου μας, των πολλών και διάφορων. Όπως και να το κάνουμε, είδατε ότι μέσα στην εκπομπή καθένας από τους φιλοξενούμενους μας σήμερα είπε ότι εάν απλώσουμε το χέρι, σίγουρα θα βρεθεί και ένα χέρι ακόμη να πιάσει και να υποστηρίξει είτε τη δική μας προσπάθεια ή το δικό μας χέρι να λειτουργήσει, να υποστηρίξει την προσπάθεια του άλλου. Από την κυρία Σιμακοπούλου, από την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, από τον κύριο Καζαντζίδη, τώρα το Δημήτρη το Φλαμούρη και τις εθελόντριες του Σωματείου Τείχους, εθελοντές του Σωματείου Τείχους της Καλοσύνης, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουμε πρόβλημα. Είναι δύσκολη η επικοινωνία, ταυτόχρονα όμως είναι και ο χρόνος που φτάνει στο τέλος η εκπομπή μας. Όλοι λοιπόν ραντεβού με αυτό που μπορεί να βοηθήσει τόσο εμάς όσο και τους συνανθρώπους μας. Όλο και κάτι θα βρείτε, κάποιο σημείο αναφοράς, για να μπορέσετε κι εσείς να αισθανθείτε λίγο περισσότερο γεμάτοι από το δόσιμο αυτές τις Άγιες Μέρες. Παρεμβάσεις, τέλος. Να έχετε καλή συνέχεια.